κερατίγανα. Ένα παραδοσιακό γλυκό για όλες τις γιορτές και ειδικά τώρα, Χριστούγεννα Πρωτοχρονιάς. Πάμε να δούμε πόσο παραδοσιακή και πόσο νόστιμη είναι αυτή η συνταγή. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Δεν χρειάζεται μέλι εδώ. Απλώς αυτό που θα βάλουμε είναι ζάχαρη, νερό και κανέλα για το άρωμα. Θα το βάλουμε να βράσει για λίγο, όχι πολύ. Μόλις πάρει τη βράση του για 5-10, το πολύ 15 λεπτάκια και είναι έτοιμο. Να τα αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει για να μπορέσουμε μετά, αργότερα, όταν βγούνε τα ξεροτίγανα, να τα ρίξουμε μέσα. Το δεύτερο μέρος της συνταγής είναι η γαρνιτούρα. Τι θα ρίξουμε δηλαδή πάνω από τα ξεροτίγανα? Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χτυπήσουμε ή να αλέσουμε στο μούλτι ψύχα από καρύδια με λίγο καστανή ζάχαρη και κανέλα. Και αυτό θα τα αφήσουμε στην άκρη. Να δούμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Τα συγκεκριμένα ξεροτίγανα είναι νηστίσιμα. Δεν έχουν αυγό, δεν έχουν βούτυρο κτλ. Θέλουμε σόδα, νερό, ξύσμα πορτοκάλι, χυμό πορτοκάλι, λίγο κονιάκ σπορέλαιο και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αυτή είναι η παραδοσιακή συνταγή για τα ξεροτίγανα. Όλα αυτά θα τα ανακατέψουμε μαζί, θα τα ρίξουμε στο μίξερ με φτερό, προσέξτε, με φτερό, και θα γίνει μία ζύμη που πρέπει να προσέξουμε. Όταν ξεκολλάει από τον κάδο μας, είναι έτοιμη να τη ζυμώσουμε. Πάμε! Σόδα με το πορτοκάλι, ανακατεύουμε καλά, μόλις φουσκώσει τη ρίχνουμε κατευθείαν στον κάδο. Αναλυτικά τη συνταγή, ξέρετε, θα τη βρείτε στο τέλος του βίντεο. Στον κάδο του μίξερ και πάμε τώρα να τα δουλέψουμε. Τα δουλεύουμε, είπαμε, με το φτερό. Αρχίζουμε σιγά σιγά και ρίχνουμε το αλεύρι μας. Το δουλεύουμε, ρίχνουμε αλεύρι, το ξαναδουλεύουμε. Εγώ σας γράφω 500 γραμμάρια αλεύρι, αλλά μπορεί να χρειαστείτε λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Θα δείτε, όταν ξεκολλάει το ζυμάρι από τα τυχώματα του κάδου μας, είναι έτοιμο.
Αυτό ήταν. Πάμε τώρα να το βάλουμε στον πάγκο, να το σημώσουμε με τα χέρια λίγο, να το χωρίσουμε. Εγώ το χωρίζω το συγκεκριμένο ζυμάρι σε 8 μικρότερα μπαλάκια, για να μπορούμε να ανοίξουμε το φύλλο μας.
με το άνοιγμα των φύλων, το κόψιμο και το τηγάνισμα. Πρώτη τηγανιά έτοιμη, τέτοιο χρώμα πρέπει να βγει. Ένα όμορφο χρυσαφή χρώμα. Έτσι, λοιπόν, τα αφήνουμε να στραγγίσουμε λίγο. Θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο ζυμάρι, αλλά πάμε να σας δείξω πώς θα τα μελώσουμε. Τα ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα, τα αφήνουμε για λίγο, ανακατεύοντας ή πιέζοντας λίγο να μπουν όλα μέσα στο σιρόπι και θα τα βγάλουμε σε ταψάκι. Ναι, έχετε δίκιο, δεν σας είπα τις θερμοκρασίες. Τώρα εδώ είναι δύο οι περιπτώσεις. Ή θα είναι ζεστό το σιρόπι μας, ελαφρά ζεστό και κρύα τα ξεροτήγανα, ή το αντίθετο. Εσείς αποφασίζετε. Εγώ τα τηγάνισα όλα, όλο μου το ζυμάρι, ζέστανα λίγο το σιρόπι μου και ακολούθησα όλη τη διαδικασία που σας είπα. Η πρώτη δόση έτοιμη. Πάρτε, βρείτε μια ωραία πιατέλα, ένα ωραίο πιάτο στρογγυλό ή μακρόστανο και αρχίστε να στείνετε τα ξεροτήγανα. Βάλτε τα όμορφα, φτιάξτε μια πυραμίδα και μετά πάρτε αυτό το μείγμα που είχαμε φτιάξει με το καρύβι, την καστανή ζάχαρη και την κανέλα και πασπαλίστε με μπόλικο καρύβι από πάνω τα ξεροτήγανα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αυτή είναι η παραδοσιακή συνταγή για τα ξεροτήγανα. Τώρα, εάν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μας, είσαστε νέοι, αυτό που σας παρακαλούμε να κάνετε είναι μια εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Εύχομαι σε όλες και σε όλους σας καλά Χριστούγεννα να έχουμε και όπως σας υποσχέθηκα, όλος αυτός ο μήνας θα πάει με χριστουγεννιάτικες, πρωτοχρονιάτικες συνταγές. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι καλές γιορτές σε όλους.